Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και στην παρούσα ενότητα θα μιλήσουμε για τις πεπλεγμένες συναρτήσεις. Κάθε συνάρτηση της μορφής που βλέπουμε στην οθόνη μας ονομάζεται πεπλεγμένη συνάρτηση. Το χαρακτηριστικό κάθε τέτοια συνάρτηση είναι ότι οι ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές δεν μπορούν να διαχωριστούν με σαφή τρόπο και παρουσιάζονται σε μια πιο πολύπλοκη μορφή. Στην παραπάνω μορφή, οι μεταβλητές χ, ψ, Z είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ η σχέση F, Χ, Ψ, Z είναι η εξαρτημένη μεταβλητή. Αυτό που θα μας απασχολήσει είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζουμε τις μερικές παραγόγους της F ως προς τις διάφορες μεταβλητές Χ, Ψ, Z. Πώς θα βρούμε δηλαδή την μερική παράγω της F ως προς Χ, ως προς Ψ και αντίστοιχα ως προς Z. Λύση στο πρόβλημά μας έρχεται να δώσει η ακόλουθη τεχνική. Αν έχουμε μία πεπλεγμένη μορφή και F, Χ, F, Ψ, F, Z είναι οι μερικές παράγωγοι της F ως προς Χ, Ψ, Z αντίστοιχα, τότε η μερική παράγωγος της συνάρτησης που ψάχνουμε ως προς Χ θα είναι ίση με μείον F, Χ προς F, Z, ενώ αντίστοιχα η μερική παράγωγος της F ως προς Ψ θα είναι ίση με μείον F, Ψ, F, Z. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε κάποια παραδείγματα που θα μας εξοικειώσουν περισσότερο με την τεχνική αυτή. Στο πρώτο παράδειγμα, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι πως η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και σε μη πεπλεγμένες συναρτήσεις. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε την έκφραση χ1 τετράγωνο, μείον 3 χ2 τετράγωνο, μείον ψ ίσον 0. Θέλουμε να βρούμε τις μερικές παραγόγους του ψ ως προς τις μεταβλητές χ1 και χ2. Η συγκεκριμένη μορφή που μας δόθηκε είναι μη πεπλεγμένη, αφού μπορούμε να λύσουμε εύκολα ως προς ψ. Θα την λύσουμε όμως σύμφωνα με την παραπάνω τεχνική, θεωρώντας ως F τον χ1, χ2 και ψ, τη μορφή χ1 τετράγωνο, μείον 3 χ2 τετράγωνο, μείον ψ. Στη συνέχεια, υπολογίζω τα F, χ1, F, χ2, F, ψ, δηλαδή τις μερικές παραγόγους της προηγούμενης μορφής ως προς τις μεταβλητές χ1, χ2 και ψ. Έχουμε ότι F του Χ1 θα είναι ίσο με 2 Χ1, F του Χ2 θα είναι ίσο με μείον 12 Χ2 εις την τρίτη, ενώ F του Ψ θα είναι ίσο με μείον 1. Τέλος, αντικαθιστώ στις σχέσεις που δώσαμε στην προηγούμενη σελίδα και υπολογίζω ότι η μερική παράγωση του Ψ ως προς Χ1 είναι ίσο με μείον F Χ1 ως προς F Ψ, που ισούται με 2 Χ1. Ενώ αντίστοιχα, η μερική παράγωση του Ψ ως προς Χ2 θα είναι ίσον με μείον F του Χ2 προς F Ψ, το οποίο ισούται με μείον 12 Χ2 εις την τρίτη. Παράδειγμα δεύτερο. Έστω η σχέση Χ1 τετράγωνο Ψ τρίτης, μείον 2 Χ2 Χ3 Ψ τετράγωνο, συν Χ3 τετράγωνο Ψ πέμπτης ίσον 100. Θέλουμε να βρούμε τη μερική παράγωγο του Ψ ως προς τη μεταβλητή Χ3. Προφανώς, σε αυτό το παράδειγμα, σε αντίθεση με το πρώτο, έχουμε μία πεπλεγμένη μορφή, αφού δεν είναι δυνατόν να γράψουμε την παραπάνω σχέση ως προς ψ. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουμε τη μορφή F των Χ1, Χ2, Χ3, ψ, η οποία είναι ίση η Χ1 τετράγωνο ψ τρίτης, μείον 2 Χ2, Χ3, ψ τετράγωνο, συν Χ3 τετράγωνο ψ πέμπτης, και ακολουθώντας την τεχνική που έχουμε ήδη παρουσιάσει, μπορούμε να βρούμε εύκολα τη ζητούμενη μερική παράγω. Ας τονίσουμε εδώ ότι τον σταθερό αριθμό δεν θα τον χρησιμοποιήσουμε πουθενά. Έτσι, η μερική παράγωγος του ψ ως προς το χ3 θα είναι ίσον με μείον f του χ3 προς f ψ, που δίνει το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη μας. Παράδειγμα τρίτο. Έστω η σχέση a συν χ συν ψ συν ψ ίσον χ. Να βρεθεί η μερική παράγωγος του ψ ως προς χ και η μερική παράγωγος του χ ως προς ψ αντίστοιχα. Αρχικά, προτού κάνουμε οτιδήποτε, θα πρέπει να φέρουμε την παραπάνω έκφραση σε τέτοια μορφή, ώστε στο δεξί μέρος να υπάρχει μόνο σταθερός αριθμός. Έτσι, την ξαναγράφουμε ως e εις την χ συν ψ συν ψ μείον χ ίσον 0. Τώρα, οι ζητούμενες μερικές παράγωγοι θα δίνονται εύκολα από τις ακόλουθες σχέσεις. Μερική παράγωγος του ψ ως προς χ θα είναι ίσον με μείον f χ προς f ψ, που δίνει το αποτέλεσμα που βλέπουμε μπροστά μας.
Αντίστοιχα, η μερική παράγωγος του χ ως προς ψ θα είναι ίση με μείον fψ προς fχ που μας δίνει το ακόλουθο αποτέλεσμα. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.